ανθρωπικό αίμα, το οποίο συλλέγεται κατά τον ετοιωτό, το οποίο συλλέγεται πιο ανώδυνα, συλλέγεται σε συνθήκες που το άτομο είναι υγιές και με την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα, το υλικό αυτό μπορεί να κρυοσυντηρηθεί και να συλλογηθεί για τα επόμενα χρόνια σε όλη τη διάρκεια ζωής του παιδιού. Τώρα να πω εισαγωγικά ότι τα γλωσσοκύτταρα παίζουν τον ρόλο των ανταλλακτικών κυττάρων, αυτή είναι η σημασία τους. Στον οργανισμό μας υπάρχουν σε όλα τα όργανα, σε πολύ λίγα όμως όργανα μπορούν από μόνα τους να δημιουργήσουν την ανάπλαση του οργάνου όταν καταστραφεί και κλασικό παράδειγμα είναι η καρδιά και ο εγκέφαλος, όπου η καρδιά όταν πάθει το έμφραγμα, ενώ διαθέτει τα δικά της τοπικά γλωσσοκύτταρα, δεν μπορεί από μόνη της να εκπλώσει το έμφραγμα και για το λόγο αυτό πρέπει να μεταφέρουμε εμείς την περιοχή του εμφράγματος γλωσσοκύτταρα για να μπορούν και αυτά με τη σειρά τους να δημιουργήσουν τα μικρά εγγύα τα οποία θα συνδέσουν την περιοχή του εμφράγματος με την κυκλοφορία και σιγά σιγά θα συντηρήσουν τα κύτταρα τα οποία ακόμη δεν έχουν νεκρωθεί. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον εγκέφαλο, όπου και ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο που έχει τα δικά του γλωσσοκύτταρα σε συγκεκριμένες περιοχές, τα οποία όμως δυστυχώς δεν μπορούν να μετακινηθούν από τις εστίες όπου είναι αποθηκευμένα, δεν μπορούν δηλαδή να πάνε στο σημείο που υπάρχει το εγκεφαλικό επεισόδιο, που είναι τα κατεστραμμένα νευρικά κύτταρα και για το λόγο αυτό προωθούνται σήμερα γλωσσοκύτταρα προς την περιοχή χρησιμοποιώντας τις φυσιολογικές οδούς που διαθέτουν και τα υγρά και τα κύτταρα του ανθρώπου για να μπορούν να μεταφερθούν στην πάσχουσα βλάβη. Τώρα, το πόσο σημαντικές είναι οι μελέτες αυτές με τα γλωσσοκύτταρα είναι μια καινούργια μέθοδος στην ιατρική. Είναι και το γεγονός ότι την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα δύο από τα βραβεία Νόμπελ δόθηκαν στην έρευνα των γλωσσοκυττάρων που αφορούν τα εμβρυϊκού τύπου γλωσσοκύτταρα, τα οποία θεωρούν ότι έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες να δημιουργήσουν όλο το ανθρώπινο σώμα, έχουν όμως πολλά προβλήματα ηθικά ως προς την χρήση τους, γιατί πρέπει κάποια γλωσσοκύτταρα, κάποιες γλωσσοκύστες δηλαδή, να θυσιαστούν για να παραχθούν αυτά τα κύτταρα. Και το δεύτερο είναι ότι είναι κύτταρα που δεν είναι τιθασευμένα, είναι ατίθασα κύτταρα όπως λέμε, δεν ξέρουν πού να σταματήσουν να πολλαπλασιάζονται και αυτή η υπερβολική τους έτσι, ιδιότητα να πολλαπλασιάζονται δημιουργεί και προβλήματα. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους αυτά τα κύτταρα ακόμα είναι σε στάδιο έρευνας. Τώρα χρονολογικά ξεκινώντας από την γέννηση του παιδιού, γλωσσοκύτταρα μπορούμε να πάρουμε από το αίμα και τους ιστούς της ομφαλοπλακοντιακής μονάδας. Γλωσσοκύτταρα μπορούμε να πάρουμε όταν θα γίνει ο τοκετός και γεννηθεί το παιδάκι και κοπεί ο εμφάλιος λόρος, το αίμα που μένει στον πλακούντα μετά από τον τοκετό παροχετεύεται σε μία συσκευασία που από πριν έχουν οι γονείς και με αυτόν τον τρόπο συλλέγεται το ομφαλοπλακοντιακό αίμα. Το αίμα το οποίο παραμένει μέσα στον πλακούντα φυσιολογικά παραμένει, ανήκει στο αίμα του παιδιού, είναι δηλαδή της ίδιας ομάδας αίματος του παιδιού, παραμένει μετά τον τοκετό μέσα στο πλακούντα στις συνθήκες αυτές και δεν είναι χρήσιμο για το παιδί ούτε να το δώσουμε περισσότερο από αυτό το αίμα, αλλά ούτε και να το δώσουμε λιγότερο. Γιατί μετά τον τοκετό η φύση κανονίζει πόσο αίμα θα πάει στο παιδί και πόσο αίμα θα μείνει μέσα στον πλακούντα. Μερικές φορές όμως η διαδικασία του τοκετού είναι λίγο πιο οξία, πιο γρήγορη, με αποτέλεσμα η λήψη του ομφαλοπλακοντιακού αίματος στην αίθουσα του παιδιού να είναι λιγότερη σε όγκο από ό,τι περιέχεται στον πλακούντα και για το λόγο αυτό υπάρχει και μέθοδος να σταθεί στο εργαστήριο ολόκληρος ο πλακούντας, ο οποίος αποτελείται μόνο από αγγεία και το τείχομα των αγγείων και εκεί το εργαστήριο μπορεί να συλλέξει το αίμα και τα κύτταρα που έχουν μείνει μέσα στον πλακούντα μετά από τον τοκετό. Έχει βρεθεί σήμερα ότι αν πάρουμε τα γλωσσοκύτταρα με αυτή τη μέθοδο, με κατευθείαν δηλαδή έκπληση όπως λέμε μέσα από τον πλακούντα, επειδή με τον τρόπο αυτόν συλλέγονται και μερικά αρχαίγωνα γλωσσοκύτταρα των αγγείων, εάν το δείγμα αυτό χορηγηθεί σε μία καρδιά μετά από έμφραγμα,
η αγιογένεση που γίνεται είναι πολύ πιο έντονη, πιο γρήγορα, από ότι αν δώσουμε το αρχικό ομφαλοπλοκοδιακό αίμα. Και αυτό οφείλεται στο ότι, όπως είπα, η αιμολυψία αυτή παρασύρει και μερικά από τα κύτταρα των αγγείων. Τα τελευταία τώρα χρόνια χρησιμοποιούνται και ό,τι λευκό χρώμα βλέπουμε στους υπερήχους, που είναι η ιστή του ομφαλιού λόρου και του καπούντα, ό,τι λευκό χρώμα υπάρχει, είναι το τείχομα των περίπλευκων αγγείων, το οποίο περιέχει μια ειδική κατηγορία κυττάρων που είναι διαφορετικά από τα κύτταρα του αίματος και τα οποία ονομάζονται μεσενχηματικά κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα είναι αντίστοιχα με τα κύτταρα που βρίσκουμε στα δόντια των παιδιών, τα αιωνικά, ή τα δόντια ή τα εμπλοσοκύτταρα που βρίσκουμε στους έγκλειστους φρονιμίδες. Και επίσης αυτού του είδους τα εμπλοσοκύτταρα, τα μεσενχηματικού τύπου, που βρίσκουμε στον λιπόδι ιστό που μπορούμε να πάρουμε με λιποαναρρόφηση από τους ενήλικες. Τώρα, το αντίστοιχο του αμφαλοπλακουδιακού αίματος και των αιμοποιητικών, όπως λέμε, εμπλοσοκυτάρων, τα βρίσκουμε από τον μυαλό των οστών των ενηλίκων, όπου είναι μια διαδικασία που είναι αρκετά επίμονη για να γίνει, θέλει γενική νάρκωση και χειρουργείο και γίνεται από μια ορισμένη ηλικία και μετά, όλα δηλαδή τα νεαρά τα παιδιά δεν μπορούν να είναι δότες μυαλού των οστών. Τώρα, όταν παίρνουν βλαστοκύτταρα κατά τη γέννηση, υπάρχουν και έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα, επειδή ακριβώς ο τρόπος που λαμβάνονται είναι τελείως ανώδυνος, είναι ακίνδυνος, δεν στερείται κάτι ούτε η μητέρα ούτε το παιδί. Τα κύτταρα αυτά έχουν πολύ μεγάλη αναγεννητική ικανότητα, είναι υγιή κύτταρα, είναι νεαρά, είναι απόλυτα ιστοσυμβατά γιατί προέρχονται από το ίδιο το παιδί και επίσης υπάρχει πιθανότητα να είναι κατά 100% συμβατά στα αδέρφια, σε ποσοστό 30%. Δηλαδή, θεωρητικά, αν μία μητέρα κυοφορούσε 100 παιδιά, τα 30 θα ήταν απόλυτα ιστοσυμβατά μεταξύ τους. Σήμερα όμως, με τις καινούργιες μεθόδους που γίνεται έτσι, η επιλογή του δότη και λόγω του νεαρού της ηλικίας αυτών των κυττάρων, δεν χρειάζεται το δείγμα αυτό του αμφαλοπλακουδιακού αίματος για τις μεταμοσχεύσεις και τις κακοήθειες, για τις λευκαιμίες για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να είναι απόλυτα ιστοσυμβατό. Μπορεί να δοθεί δηλαδή για τη θεραπεία της λευκαιμίας και με χαμηλότερη ιστοσυμβατότητα, κάτι το οποίο δεν γίνεται στη μεταμόσχευση του μυαλού των οστών, γιατί εκεί πρέπει η συμβατότητα να είναι 100%. Τα βλαστοκύτταρα που συλλέγουμε κατά τη γέννηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία κακοήθων ασθενειών, αυτοάνωσων ασθενειών και εκφυλιστικών ασθενειών. Για τις κακοήθεις παθήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα βλαστοκύτταρα του ίδιου του ανθρώπου ή αν δεν έχει μπορεί να πάρει στο συμβατά από έναν άλλο δότη. Για τις υπόλοιπες δύο κατηγορίες που σας ανέφερα απαιτούνται τα βλαστοκύτταρα να είναι του ίδιου του ασθενούς. Τώρα όσο πιο κοντά, πιο συγγενής μας είναι ένας δότης, τόσο επειδή η ιστοσυμβατότητα είναι κληρονομική, μπορεί να γίνει το δείγμα πιο εύκολα αποδεκτό και να μην γίνει απόρριψη. Το ομφαλοπλακουδιακό αίμα σήμερα χρησιμοποιείται σε 569 κλινικές μελέτες, σύμφωνα με τα αρχεία που δημοσιεύει το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας κάθε χρόνο. Και στις 40 από αυτές τις μελέτες χρησιμοποιούνται τα βλαστοκύτταρα του ίδιου του παιδιού για το ίδιο το παιδί. Οι μελέτες αυτές είναι οι 7, οι οποίες αφορούν την εγκεφαλική παράλυση, η οποία δημιουργείται στα παιδιά κατά τις περισσότερες φορές λόγω προβλημάτων οξυγόνωσης κατά τον τουριετό. Και στα παιδιά αυτά έχει βρεθεί ότι όσο σε πιο μικρή ηλικία χορηγηθούν τα βλαστοκύτταρα, τόσο η πρόοδος την οποία σημειώνουν είναι πολύ πιο γρήγορη και πιο σημαντική από ό,τι αν ακολουθήσει άλλες μεθόδους θεραπείας. Τέσσερις από αυτές τις μελέτες αφορούν τη θεραπεία του παιδικού σαχαρώδη διαβήτη. Εδώ. Η θεραπεία αυτή γίνεται σε παιδιά που είναι ηλικίες άνω των 15 ετών. Στην Ευρώπη γίνεται στην Ουψάλα αυτή η μέθοδος θεραπείας, μέθοδος του κύτταρου, που είναι του ίδιου των ίδιων των παιδιών. Μία μελέτη αφορά τον αυτισμό, όπου χρησιμοποιείται τον παλαιό του
Ολυμπιακό ένα και είναι σε εξέλιξη στην Αμερική, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, είναι για τις συγγενείς καρδιοπάθειες όπου χρησιμοποιούνται τα βροστοκύτταρα για να βοηθήσουν την αποκατάσταση του χειρουργείου όταν γίνεται διάνοιξη, ξαναγίνεται διάβλαση και ανάβλαση της καρδιάς, των χώρων δηλαδή των κοιλοτήτων της καρδιάς. Είναι εδώ το μυέλωμα, είναι η θεραπεία της κερατίδιας που είναι εδώ στον κερατοειδή, είναι η οξία μυελοβλαστική λευκαιμία, το λέμφωμα, η σκλήρυνση κατά πλάκας, ο ερυθυματώδης λίπος, το σάρκωμα, η αυτοάνωση εγκεφαλίτιδα που μένει σαν υπόλοιπο σε ανθρώπους που έχουν προσβληθεί από νευροτρόπους ιούς και είναι και το σύνδρομο της βαριάς ένωσης ανεπάρκειας. Τώρα, εκτός όπως είπαμε από το αίμα, κατά τον τοκετό μπορούμε να συλλέξουμε και τον ιστό του ομφαλιολόρου, ο οποίος περιέχει τα μεσοχηματικά βλαστοκύτταρα που αντίστοιχα, όπως είπαμε στους ενήλικες, βρίσκουμε στον μυελό των οστών. Η πιο συχνή σήμερα χρήση για τις κακοήθειες αφορά την ταυτόχρονη χορήγηση βλαστοκυττάρων του αίματος και του ιστού του ομφαλιολόρου, είτε η χρήση για τις κακοήθειες αφορά τον ίδιο τον ασθενή, είτε τον ΛΟΤ, είτε τον συμβατό ασθενή, γιατί έχει βρεθεί ότι αφενός με δεν γίνεται απόρριψη του μοσχεύματος του αιμοποιητικού, ακόμη και αν δεν υπάρχει απόλυτη ιστοσυμβατότητα, αλλά και ο ασθενής αποκαθίσταται πιο γρήγορα, γιατί τα κύτταρα του ιστού του ομφαλιολόρου, τα μεσοχηματικά, δρούν σαν υπόστρωμα και εκεί επάνω αναγεννώνται τα κύτταρα του αίματος. Επίσης, χρησιμοποιούνται για την θεραπεία του διατομών του νοτιαίου μυαλού. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη κλινική μελέτη σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, εστιάζεται στην Νορβηγία. Χρησιμοποιούνται για την κύρωση του ύπατος, στην όσο του κινητικού νευρώνα, η οποία είναι σε μεγάλη σήμερα εξέλιξη, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι στο χρόνιο άγχος μετά από εγχειρήσεις της ποδηλατικής στήλης, πάλι στον διαβήτη τύπου 1, στην ρευματοειδή αφρίτητα, στη σκλήρυνση κατά πλάκας, όπως και ο λίπος που είναι αυτοάνωσες παθήσεις και εκεί χρησιμοποιούνται τα μεσοχηματικά κύτταρα γιατί ελαττώνουν την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος και ελαττώνουν ή σταματούν τη χορήγηση άνοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Και επίσης την όσο του Αλτσχάιμερ έχει βρεθεί ότι ελαττώνει τα ποσοστά της νέκρωσης των νευρικών κυττάρων. Σε ό,τι αφορά τώρα την θεραπεία του αυτισμού στην Ελλάδα, με βάση το ότι πρόσφατα δημοσιεύτηκε μία μελέτη, μάλλον πριν από 2-3 μήνες, που έλεγε ότι μητέρες οι οποίες κατά τη διάρκεια της κοίησης νοσούν από βακτηριακές λοιμώξεις, είτε του τύπου της κολπίτιδας, είτε ουρολοιμώξεις, οι μητέρες αυτές είναι πιο, εφόσον είναι σοβαρές αυτές οι λοιμώξεις και ιδίως όταν επαναλαμβάνονται, οι μητέρες αυτές έχουν πιο αυξημένες πιθανότητες να γεννήσουν ένα παιδί που θα αναπτύξει διαταραχές στη συμπεριφορά του στο φάσμα του αυτισμού. Και γι' αυτό το λόγο εξηγείται, ίσως και αυτός είναι ένας λόγος που εξηγείται γιατί τόσο πολλά παιδιά σήμερα γεννιόνται στην Αμερική, ότι κάθε ένα σε κάθε 6 παιδιά που γεννιούνται έχει διαταραχές στη συμπεριφορά. Τα αίτια τα οποία οδηγούν στον αυτισμό κατά βάση είναι αγγειακά, τα οποία αγγειακά έχει οφείλουν είτε σε δυσπλασίες των μικρών αγγείων του εγκεφάλου, είτε σε διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος των παιδιών, η οποία διαταραχή καταλήγει στο να μην διαπλάσουν σωστά τα μικρά αγγεία στον εγκέφαλο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να μην παίρνουν καλή ποσότητα οξυγόνου και να αναπτύσσουν όλη αυτή την χαοτική συμπεριφορά τους. Με βάση λοιπόν αυτές τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει μέχρι σήμερα και τα βλαστοκύτταρα του ιστού του ομφαλιού λόρου αλλά και τα βλαστοκύτταρα του ομφαλοκροτηριακού αίματος με διαφορετικό τρόπο το καθένα μπορούν να βοηθήσουν στα παιδιά αυτά είτε στο να συμβάλλουν στην δημιουργία μικρών αγγείων στον εγκέφαλο είτε να αυξήσουν το ποσοστό συνδέσεων των κυττάρων μεταξύ τους είτε να ελαττώσουν την ανοσολογική διέγερση η οποία έχει βρεθεί σε πολλά από αυτά τα παιδιά. Αυτή, όπως σας είπα, η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη και στην Ελλάδα και έχει ανακοινωθεί. Με βάση τώρα όλες τις ανακοινώσεις που γίνονται στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο, αυτή προέρχεται από την Ευρώπη, το 70% των αιμοποιητικών
μεταμοσχευτικών, μάλλον στο 70% των αμοιβητικών μεταμοσχεύσεων στην Ευρώπη χρησιμοποιήθηκαν αυτόλογα προσεγγίδρα που προέρχονται από τον ίδιο το παιδί και κατά 30% χρησιμοποιήθηκαν είτε από την οικογένεια είτε από μια δημόσια τράπεζα. Όπως σας είπα και πριν, μόνο για τη θεραπεία κακού είδους ασθένειας κάποιος, αν δεν θεωρητικά το προσεγγίδρα θα πάρει από τον άλλον. Στις θεραπείες εδώ του παιδικού καρκίνου είτε όλες οι μεταμοσχεύσεις είναι αυτόλογες, προέρχονται από το προσεγγίδρα του ίδιου του παιδιού. Για τις λευκαιμίες θα μιλήσουμε λίγο πιο παρακάτω και θα κάνουμε μια διάκριση. Για τα αυτοάνωσα νοσήματα και τα εκφυλιστικά χρησιμοποιούνται του ίδιου του παιδιού τα βροστοκύτταρα. Αυτή είναι μια ευρύτερη μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε το 2010 και περιλαμβάνει η μελέτη, η συλλογή όλων αυτών των δεδομένων έγινε το 2006 σε 71 χώρες, όπου συνεργάστηκαν 1.327 επιστημονικές ομάδες και έγιναν 50.417 μεταμοσχεύσεις. Από αυτές εδώ το 57% του συνόλου αυτών των μεταμοσχεύσεων χρησιμοποίησαν βλαστοκύτταρα από τον ίδιο τον ασθενή και στο 43% ήταν αλλογενείς. Προέρχομαι δηλαδή από συμβατοδότη. Αναλύοντας τώρα το 43%, καταλήγουμε ότι το 86% των νοσχευμάτων στο σύνολο προήλθαν μέσα από την οικογένεια και τον ίδιο τον ασθενή και το υπόλοιπο ποσοστό, το 14%, προήλθε από έναν δότη συμβατό εκτός της οικογένειας. Αυτά δεν είναι τα ποσοστά, πάλι σύμφωνα με τη μελέτη, που αφορούν τη θεραπεία της λευχαιμίας. Εδώ στην λευχαιμία το 53% των νοσχευμάτων προήλθε από τον συμβατοδότη και το 46% προήλθε από έναν άγνωστο συμβατοδότη. Στα λεμφώματα, όπως σας είπα και στον παιδικό καρκίνο, σχεδόν τα βροστοκύτταρα προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή. Στις πληρωματικές αιμοσφαιρινοπάθειες, όπως η νοσοκυριακή και η δρεπανοκυταρική αναιμία, χρησιμοποιούνται βροστοκύτταρα από τον αδερφό. Πολλές φορές γεννιέται αδερφός υγιής για να καρφούν τα βροστοκύτταρα και να χρησιμοποιηθούν για το πρώτο παιδάκι και σε αυτό το ποσοστό στο 86% προέρχονται από την οικογένεια. Εδώ είναι μια ελληνική οικογένεια όπου εδώ το πρώτο το παιδάκι, μάλλον το δεύτερο το παιδάκι είχε την μεσογειακή αναιμία και γεννήθηκε το τρίτο εδώ το κορίτσι, το οποίο γεννήθηκε με προδιαγραφές να είναι ιστοσυμβατό και να είναι και υγιές. Και με το που γεννήθηκε πήραν τα βλαστοκύτταρα εδώ στην Αθήνα από το κοριτσάκι αυτό και τα χορήγησαν στον αδερφό, ο οποίος σήμερα δεν κάνει μεταγγίσεις. Θεωρείται δηλαδή υγιής. Εδώ είναι ένα άλλο περιστατικό μιας οικογένειας στην Αμερική, όπου είχε το πρώτο παιδί το οποίο είχε την δρεπανοκυταρική αναιμία, μια άλλη κληρονομική αναιμία. Η οικογένεια έκανε τα δίδυμα αυτά, τα οποία γεννήθηκαν να είναι και ιστοσυμβατά και υγιή, και πήραν τα βροστοκύτταρα και τα χορήγησαν στο πρώτο παιδί, το οποίο και αυτό σήμερα είναι υγιές. Επειδή το να γεννηθεί με τις προδιαγραφές κάποιος άνθρωπος δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί μας οδηγεί μια εξωσωματική με βάση με τις προδιαγραφές αυτές, γι' αυτό το λόγο αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και ίσως αυτό θα δώσει και λύση σε πολλά προβλήματα στην ιατρική, να γίνεται γονιδιακή διόρθωση, όπως λέμε, των βλαστοκυττάρων, τα οποία πάσχουν στα παιδιά αυτά, να διορθώνεται το γονίδιο που πάσχει και αυτά τα ίδια τα κύτταρα να χορηγούνται στον ίδιο τον ασθενή και να μην χρειαστεί να δημιουργούνται παιδιά με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Και αυτό θα λύσει το πρόβλημα για όλες τις κληρονομικές ασθένειες για τις οποίες είναι γνωστό το γονίδιο που τις προκαλεί. Θα πούμε τώρα δύο λόγια εδώ για τη θεραπεία των λευχαιμιών και ποια είναι η χρήση των βλαστοκυττάρων. Οι λευχαιμίες εδώ τις χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες, σε χρόνιες και σε οξείες λευχαιμίες. Γενικά, οποιασδήποτε μορφής και αν είναι μία λευχαιμία, αν ένα παιδί είναι 10 ετών και άνω και έχει βλαστοκύτταρα, θα χρησιμοποιήσει τα δικά του τα βλαστοκύτταρα. Το ερώτημα που γεννιέται είναι αν ένα παιδί είναι ηλικίας ενός έτους και έχει βλαστοκύτταρα, αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα δικά του βλαστοκύτταρα ή όχι. Και αυτό είναι που το ακούτε και πολλές φορές και έχει παραποιηθεί
υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις. Τώρα, ένα παιδί στην ηλικία αυτή του ενός έτους αναπτύσσει οξείες λευχαιμίες. Οι οξείες λευχαιμίες στα παιδιά είναι δύο κατηγοριών. Η οξία λευκοβλαστική και η οξία μυελοβλαστική λευχαιμία. Η οξία μυελοβλαστική λευχαιμία είναι αυτό που λέμε αυτόματη λευχαιμία και οφείλεται σε μία και έξω μετάβαση, η οποία μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε, χωρίς προηγούμενο αίτιο, χωρίς δηλαδή προϊστορία από πίσω, αυτόματα γίνεται μία μετάβαση η οποία καταλήγει σε αυτή την μυελοβλαστική λευχαιμία. Παιδιά λοιπόν τα οποία εμφανίζουν αυτή την εικόνα της λευχαιμίας και έχουν περισσότερα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την περίπτωση αυτή τα δικά τους τα βλαστοκύτταρα, γιατί είπαμε ότι αυτή είναι, εμφανίζεται αυτόματα. Παιδιά τα οποία έχουν την οξία λευκοβλαστική λευχαιμία, επειδή αυτή η λευχαιμία εμφανίζεται σε δύο στάδια με τη μορφή της προδιάθεσης, για το λόγο αυτό σε κάθε περίπτωση στα παιδιά αυτά θα πρέπει να ελέγχονται τα βλαστοκύτταρα εάν εμπεριέχουν τον προλευκαιμικό κλόνο που λέμε την προδιάθεση ή όχι. Και μόνο εφόσον γίνουν τέσσερις συγκεκριμένες εξετάσεις που πιστοποιούν αυτή την προδιάθεση, τότε το παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δικά του τα βλαστοκύτταρα για την περίπτωση της οξείας λευκοβλαστικής λευχαιμίας. Από την άλλη μεριά πάλι, υπάρχει αυτή η δημοσίευση από το 2007 στην Αμερική, όπου παιδάκι το οποίο ήταν σε ηλικία 3 ετών είχε την οξία λευκοβλαστική λευχαιμία, που είπαμε αυτή που έχει την προδιάθεση, είχε δικό του αμφιβολοκοκκιακό αίμα, έκανε κάποιες αποτυχημένες θεραπείες και τελικά πήρε τα δικά του βλαστοκύτταρα, έγιναν οι εξετάσεις, δεν βρέθηκε αυτή η προδιάθεση, πήρε το δικό του μόσχευμα και έγινε καλά. Λοιπόν, τώρα, από την άλλη μεριά τώρα, αν κάποιος έχει τα δικά του βλαστοκύτταρα, το παιδί αυτό το συγκεκριμένο με την οξία λευκοβλαστική, εφόσον τα βλαστοκύτταρα είναι δικά του, μπορεί να κάνει τις συγκεκριμένες αυτές εξετάσεις και να βρει αν έχει την προδιάθεση ή όχι. Αν κάποιος κάνει δωρεάν των βλαστοκυτάρων σε μια δημόσια τράπεζα, επειδή ποτέ δεν γίνονται αυτές οι εξετάσεις, ούτε στον ιδιωτικό τομέα, ούτε στον δημόσιο, πολλές φορές, μάλλον στο 5% των παιδιών ή των ασθενών που έχουν κάνει μεταμόσχευση για τη λευχαιμία, εμφανίζουν νέες μορφής λευχαιμία από προδιάθεση ή από μετάλλαξη που υπήρχε στα κύτταρα του δότη, ακριβώς επειδή προηγουμένως δεν γίνονται αυτού του είδους οι εξετάσεις. Και αυτού του είδους οι εξετάσεις για την προδιάθεση δεν γίνονται, γιατί ένας πολύ μικρός αριθμός γενικά ανθρώπων και παιδιών που έχουν προδιάθεση, αυτό είναι στο 1%, κάποιος που έχει προδιάθεση, μόνο στο 1% θα καταλήξουν στην κακοήθεια ασθένεια και για το λόγο αυτό, για κανένα λόγο, δεν γίνονται αυτές οι εξετάσεις, γιατί ο οργανισμός καταπολεμεί αυτή την προδιάθεση και δεν αφήνει την εκδήλωση της λευχαιμίας. Τώρα, υπάρχουν δύο τρόποι για να γίνει η σύλλαξη των βλαστοκυτάρων. Κάποιος θα τα κρατήσει για την οικογένειά του και κάποιος να τα κάνει δωρεάν. Όταν τα βλαστοκύτταρα δίνονται προς δωρεάν, η χρήση τους αφορά μόνο τη λευχαιμία. Όταν κρατούνται σε ιδιωτική σύλλαξη, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για τη λευχαιμία, να χρησιμοποιηθούν και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, αλλά και για τις περιπτώσεις εκείνες που πρέπει ο κάθε άνθρωπος να έχει τα δικά του βλαστοκύτταρα. Άρα λοιπόν μόνο για κακοήθεις πρακτήσεις μπορεί κάποιος να πάρει από έναν δότη συμβατό εφόσον δεν έχει δικά του βλαστοκύτταρα. Επίσης κατά καιρούς έχουμε ακούσει ότι στο μέλλον θα μπορούμε να πάρουμε ένα κύτταρο από το δέρμα και αυτό το κύτταρο να το κάνουμε βλαστοκύτταρο και αυτό να το χρησιμοποιήσουμε για όλες τις θεραπείες που ανέφερα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο σήμερα να γίνει με τις σημερινές, γιατί τα κύτταρα του δέρματος έχουν πολλές μεταβάσεις από μόνα τους, είναι κάποιες ειδικές, δεν έχουν την ηλιακή ακτινοβολία και δεν θεωρείται ασφαλής πηγή να θεωρούμε ότι στο μέλλον θα μπορούμε να πάρουμε ένα κύτταρο από το δέρμα και να μπορέσουμε να κάνουμε βλαστοκύτταρα. Τώρα, η μεταμοσχεύση σε κάθε περίπτωση, είτε χρησιμοποιήσουμε δικά μας βλαστοκύτταρα, είτε χρησιμοποιήσουμε ξένα βλαστοκύτταρα, εφόσον έχουν σαν βάση την κακοήθεια, όλες έχουν επιπλοκές και έχουν κινδύνους.
Απλά όταν κάποιος έχει δικό του μόσχευμα, δεν έχει τον κίνδυνο της απόρριψης και δεν χρησιμοποιεί φάρμακα άνοσοκατασταλτικά, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους έχουν επιπλοκές. Επίσης, εδώ υπάρχει αυτό το θέμα της αστάθειας του DNA που λέμε, επειδή ο οργανισμός βρίσκεται σε πρόκληση συνεχή, πολύ δύσκολα γίνεται ανεκτό το μόσχευμα.